Και... ήταν μέσα στο φως. Ποια? Ξέρεις. Όχι, δεν ήταν εκεί. Όχι ότι θα σε ένοιαζε αν ήταν. Πρόσεχε, μικρέ. Ως το τέλος του ταξιδιού, ένας από εμάς πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος. Κάνεις λάθος ότι η σιωπή μου δεν κρύβει θλίψη. Πέρθεις όπως θες και άφησε με ήσυχο. Λυπάμαι. Δεν είχα καταλάβει. Όχι. Γιατί να καταλάβεις. Δεν ξέρεις πώς είμαι. Ξέρω πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα στο φως ένιωσα να περνούν μόνο μερικές στιγμές. Αν αυτό σε παρηγορεί καθόλου. Χαίρομαι που μου το είπες. Αλήθεια. Οπότε πρέπει να πάμε πίσω στο Midgard να αντιμετωπίσουμε τον Black Breath. Ή έχει κι άλλα σε αυτό το βασίλειο. Κρίμα που τα ξωτικά δεν μπορούν να τα βρουν. Το Alfheim είναι τόσο όμορφο, μα ο πόλεμος το κάνει άσχημο. Βλέπεις με τα μάτια ενός παιδιού. Στον πόλεμο ο στρατιώτης βλέπει ομορφιά μόνο στο αίμα του εχθρού. Ο υπόλοιπος νους χάνεται και ίσως δεν επιστρέφει ποτέ. Εσύ ξέρεις καλά τον πόλεμο, σωστά? Οι πόλεμοι γίνονται για δύο λόγους. Επιβίωση ή πλον. Γυρίσατε, βλέπω κάνατε δουλειά. Το παρατήρησες? Είναι γνωστό ότι είμαι ψήρας. Καλησπέρα, παιδιά. Ξέρω να ακούγομαι. Τι μπορώ να κάνω για εσάς τους δύο? Αν ακούγομαι, μαγκές, ξέρετε τώρα βέβαια ακούστηκα γιατί μπήκε για να σπίρεσμο στον γκρουπ. Καλησπέρα, παιδιά. Υπάρχει στο Midgard ένας εγκαταλελειμμένος μέσα από τα βασίλεια. Χαμηλός λίγο το mic σου, Ρε. Έχει κάποιον. Ναι, τέλεια. Παρακαλώ. Χαμηλός λίγο το mic σου, Ρε. Πώς έχω κοιτάξει, λες όσο που φάνηκε τη εξωγήινη σπίτι σου. Τι έχω κοιτάξει, φίλε, τα ακουστικά σου. Πατέρα, έχω κάτι να εξομολογηθώ. Αυτές οι φωνές μέσα στο κεφάλι μου. Τώρα... λοιπόν, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τις άκουσα. Τότε που συναντήσαμε τον Μπροκ,
Μπράβο, εγώ τώρα ξέρω να με ακούσω, αλλά κάνω βίντεο για τον God of War. Σου το είπε. Κάνω record για βίντεο. Αν συμβεί ξανά να μου το πεις. Θα πώς κάνω. Υπόσχομαι. Και τώρα έχουμε το φως. Πάμε στο Midgard. Είναι τρελό αν το σκεφτείς ότι όλα τα βασίλεια είναι στον ίδιο χώρο. Το ένα πάνω στο άλλο. Λες και ταξιδεύουμε χωρίς να κινούμαστε. Let's go! Αμέν, what's up? Μάγκες, μισό λεπτό. Απλά έχουν τυχεί κάτι. Ημοκρατός Μπροκ, γύρισαμε από ένα βασίλειο και βρήκαμε τον αδελφό σου. Μισό, όχι με αυτή τη σειρά. Άφησες εκείνο το σπόρο να πιάσει τη λεπίδα σου, μ? Ξέρετε ότι δεν έχει πια ταλέντο, έτσι. Μια μέρα τον παράτησα. Ήθελε να με παρασύρει στην παράκμη. Πήραξε το εργαλείο μας. Μάλλον το αντίθετο. Ακόμα και ένα τυφλό γουρούνι βρίσκει τρούφες που και που. Αλλά ξέρετε τι έχει σημασία. Η συνέπεια. Και την έχουν όλα όσα φτιάχνω. Τι έκανες? Είναι καλύτερο. Ωραία. Αν τελειώσατε τις βλακίες θέλω μια χάρη. Τι είναι να ναι? Υπάρχει αυτός ο αλχημιστής, ο Ανδβάρη, που δουλεύει στα ορυχεία του. Αν είναι στο δρόμο μας. Λοιπόν, τι βρήκατε εκεί έξω? Παραπλιά φαρακά. Μα αυτό το έχω. Μικρότερος στόχος.
Λοιπόν, θα κάτσετε να ακούσετε λίγη σοφία. Όχι, α. Θυμάσαι το δρόμο του γυρισμού στο Black Breath. Φυσικά. Πρέπει να περάσουμε τη γέφυρα προς τον πύργο Vanaheim. Θα πάμε στο Black Breath ή θα εξερευνήσουμε. Εσύ κοίτα, περάσαμε από αυτό το άγαλμα του Θόρου όταν φεύγαμε από τη σπηλιά της μάγισσας. Και προς τα πού είναι αυτό? Είναι πρωί προς μεσημέρι, περάσουμε εκεί πέρα, οπότε... Είναι νότια. Νοτιοδυτικά. Ωραία. Κάτσε, πώς αλλάζεις τα βελτότρια? Λιώστα! Όλα έτοιμα! Σ' ακολουθώ! Λιώστα! Συγγνώμη, δεν μπορώ! Είμαι πολύ γρήγορος! Ωραία! Αλλά είναι διαφορετικά από τα άλλα. Κοίτα! Τα ξόρκια καλύπτουν τους στήλους καταφρόνησης. Γλιτώνουμε χρόνο. Καημένε Φάφνη, τα όρια μεταξύ φιλοδοξίας και απληστίας είναι λεπτά. Λίκη! Μας ρίχνει πάλι! Όλα εντάξει! Λιώστα! Δεν είμαι έτοιμος! Δεν θέλω... Πόσο και με τηλεπορτώ, αντέλασια! Πατέρα, πιστεύεις ότι τώρα θα μπορούσα να τη μεταφέρω? Όχι. Είπα όχι. Εντάξει. Κάλεσε το πρόσωπο στο βουνό. Εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ευχαριστώ. Πρόσεχε που πατάς. Όποια προσεξία θα μας καθυστερήσει. Σωστά. Ορίστε, να το πάλι το Black Breath. Τι κάνουμε τώρα? Θα δούμε αν η Μάγισσα είχε δίκιο. Δουλεύει. Είχε δίκιο. Έλα, ας το τελειώσουμε. Thank you.
καθαρισμένος. Τότε σκαφαλώνουμε. Τέλος πάντων. Α, ναι, από εδώ πέρας. Η μητέρα έλεγε ότι οι γίγαντες επισκέπτονταν τα βουνά του Μίτγκαρτ πριν εξαφανιστούν. Εξαφανίστηκαν. Ναι, μια μέρα σηκώθηκαν έτσι απλά και έφυγαν. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Ίσως γύρισαν σπίτι τους. Στο Γιότενχάιμ, ίσως. Αναρωτιέμαι αν το πρόσωπο στο βουνό ήταν φόρος τιμής σε κάποιον σημαντικό γίγαντα. Το στόμα τα καταφέραμε. Περισσότερο μπλακτρά. Ιστορίες για γίγαντα με κεφάλι ελαφιού. Ποιος να είναι αυτός? Τι λέει? Κανένα κτίνος υποζυγό, κανένας φοβισμένος ήλωτας και κανένα ριζωμένο δέντρο δεν ξέρει το κάλεσμά μου. Τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Κάτι λείπει. Υπάρχει και δεύτερος φωτεινός κρύσταλλος εδώ. Αλήθεια. Υπάρχει και δεύτερος φωτεινός. Και θα βρούμε πάνω πάνω σου. Σημαντικό για τους γίγαντες. Είναι σαν να μας δοκιμάζουν. Μα σαν δοκιμάζουν. Εντάξει, αυτό φαίνεται σωστό. Μπορώ να βγάλω σχεδόν άκρη. Ούνι, μπορώ να τους Είναι η απάντηση. Ελευθερία. Βέβαια, αυτό κάνει. Κάντο. Βέβαια. Φρέλσα. Τι κάνει? Σκέφτηκα ότι ίσως να υπήρχε μια γέφυρα. Οι γίγαντες θέλουν να μας δοκιμάσουν κι άλλο. Υπάρχει ένας κρύσταλλος στη βάση του δαυλού. Να τον ανάψω. Λιώστα! Βοηθά, έτσι. Κάτι... Α! Πάμε κάτω πριν πάμε πάνω. Έλα!
άσχημα. Πόρα, φίλε. Τα περάσματα αυτά φαίνονται μικρά για τους γίγαντες. Γιατί γελάς? Α, μιλάς σοβαρά. Πάντα μιλάω σοβαρά. Ξέχασα. Μάλιστα. Η μαμά πάντα έλεγε ότι δεν σε ενδιαφέρει η ιστορία. Οι γίγαντες είναι απλά μια φυλή, όπως τα ξωτικά και οι χούλτραφολκ. Δεν είναι απαραίτητα μεγάλοι. Και το World Serpent. Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση ο γίγαντας σημαίνει επίσης μεγάλος. Αλλά είναι μόνο ένας. Πατέρα, πρόσεχε! Τελειώσαμε. Λιώστα! Δεξιά σου! Τι! Oh! Yeah! Α!
καθόλου καλά. Α, σφάγωσα. Ακούς, μάθεις τι θα κάνεις εδώ πέρα. Εδώ. Βέλε σώμα, τι. Πασική. Πού. Τι πως είναι το σημάδι. Από εκεί. Α. Θα ζώσεις. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Κάνεις live. Κάνω βίντεο, κάνω ρεκόρ. Αυτά είναι πολλά πτώματα. Yeah, yeah. Το βίντεο μόνο και τη φωνή. Μουσικά και τη φωνή, αλλά... Πες μου τι βλέπεις. Καλά, καλά. Λοιπόν, μοιάζουν σαν άνθρωποι, όχι σαν γίγαντες. Ναι, κλέφτες που αναζητούν, Λία. Βλέπεις τις παγίδες. Αμέ, για καλή μας τύχη τις ενεργοποίησαν όλες. Να χαίρεσαι που αυτοί παραμένουν πεθαμένοι. Λοιπόν, μάγκες, για το υπόλοιπο βίντεο δεν θα μιλάω, οπότε ναι. Καταφέραμε και περάσαμε απέναντι. Τι γράφει εδώ? Αμέσως. Ω, αυτός είναι ο Ντούραθρορ. Ένα από τα 4 αρσενικά ελάφια του δέντρου του κόσμου. Υποτίθεται ότι φύλαγε την πόρτα στο Γιότενχάιμ ενώ οι γίγαντες κοιμούνταν. Ξέρεις ότι είναι ακόμα εκεί? Δεν ξέρω. Λιώστα! Στόχος μας είναι ακόμα η κορυφή. Πρέπει να βρούμε το δρόμο σε εκεί. Πω πω, η ψηλότερη κορυφή των βασιλείων. Η μαμά ήξερε ότι αυτό ήταν το βουνό των γιγάντων. Όχι, το αίτημά της ήταν πιο πολύπλοκο από ό,τι θα μπορούσε να είχε προβλέψει. Είναι ένα όνομα. Νομίζω Χράσλιρ. Σημαίνει τρόμος. Τι είναι αυτό? Παράξενο. Υπάρχει ένα κερί που είναι τυλιγμένο όλο με σκηνή και κάποιο είδος δέρματος ζώου. Είναι κάποιο είδος φαναριού. Χωρίς όμως φυτίλι. Μας είναι άχρηστο. Το Bifrost φωτίζει το δρόμο μας. Hey, ποιος νομίζεις ότι άναψε τους δαυλούς? Οι νεκροί δεν χρειάζονται φως. Έχει τα μάτια ανοιχτά. Εδώ πέρα από ό,τι θυμάμαι πολεμάμε ένα boss. Οπότε τι είναι όλα αυτά? Θα χαρτάρω πάρα πολύ. Σε ορυχείο. Και αν αυτός ο γάντζος φτάνει στην κορυφή, ο στόχος μας είναι κοντά. Ωραία, πώς το χρησιμοποιούμε?
γάντζο να λειτουργήσει. Μάλλον ξέρω πως δουλεύει. Η δαγκάνα στη μια μεριά και αν ξεκολλήσουμε αυτό... Μικρέ! Όχι! Το σκηνή μάλλον κόλλησε στο βράχο. Μεγάλη απροσεξία. Μάλιστα. Συγγνώμη. Κόλλησε. Ίσως μπορούμε να βρούμε μέσα από εκεί ένα δρόμο. Αφού, ξέρεις, απαλλαγούμε από όλα αυτά τα πράγματα. Πώς τα πήγα? Είσαι πιο συγκεντρωμένος. Αμέσως! Καθιώστα! Και αναρωτιόμουν ποιος ξύπνησε τα ντρόγκαρ στο βουνό. Έπρεπε να το καταλάβω. Ευχαριστησή μου, τώρα έχει γάμιθει. Τόσο καιρό ήξερες πως θα περάσουμε τον Black Breath. Μη σκέφτεσαι ότι θα περνούσα και εσένα, γεροφούσκοτε. Περνάω σχεδόν τα πάντα, ειδικά εδώ πάνω. Κάποτε ο λαός μου διοικούσε το μέρος. Βελτίωσε τις παγίδες των Γιώτναρ και φτιάξε παρακάμψεις παντού. Γιατί λες ότι είναι τόσο καλοκριμένες? Μια που το είπα. Προσοχή στις παγίδες. Και άλλες παγίδες. Υπάρχει ένα τούνελ, αλλά δεν θα χωρέσεις. Πάρ' το. Καλά. Yeah.
φυσικά. Δύσκολο. Διώστα! Να το μετακινήσεις. Φαίνεται κάπως βαρύ. Κινείται. Και κολλήσαμε. Το καρότσι είναι ακόμα συνδεδεμένο με το... Το βλέπω. Πάμε.
Κάτω πάλι. Αυτό θα γίνεται ρε φίλε. Thank you.
μαγκές. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye guys.